Επιστρέφουμε και πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση που αφορά στην ανέγερση δεκαόροφου κτηρίου επί της οδού Κινήρα στην πρωτεύουσα και τις αντιδράσεις από πλευράς Δήμου Λευκοσίας, ΕΤΕΚ, Πολεοδομικής Αρχής και όχι μόνο. Διαφωνούν με την ανέγερση του κτηρίου, διαφωνούσαν μέχρι χθες τουλάχιστον, την ώρα που ο Υπουργός Εσωτερικών επιμένει υπέρ της ανέγερσης. Χθες το απόγευμα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο της πρωτεύουσας και εξέτασε εκ νέου το θέμα. Είναι μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος Λευκοσίας, ο Κυριάκος Τσιμίλης. Καλημέρα σας, κύριε Τσιμίλη. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες. Λοιπόν, τι νεότερο προκύπτει από τη χθεσινή συνεδρίαση, που έχω την εντύπωση ότι ήταν και πολύ όρη, έτσι? Ναι, ήταν μια μακρά συνεδρία, ιδιαίτερα όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο θέμα που εξετάστηκε στο τέλος της συνεδρίας. Είχαμε ενώπιόν μας μια επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ζητούσε το φάκελο της υπόθεσης, ώστε προφανώς, χωρίς να το λέει, αλλά με προφανή την προοπτική να δώσει ο ίδιος, σύμφωνα με την νομοθεσία, την άδεια, την αμφισβητούμενη άδεια. Είχαμε ενώπιό μας και την νομική συμβουλή ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να τα αποκριθούμε δηλαδή θετικά σε αυτό. Mm-hmm. Σίγουρα όμως το θέμα δεν είναι ούτε νομικό μόνο, ούτε νομικίστικο, αν το βάλουμε έτσι, αλλά είναι κύρια πολιτικό. Όταν ένας υπουργός, ο οποίος προείσταται, αν θέλετε, της τοπικής αυτοδιοίκησης, παίρνει αυτό το βάρος μιας απόφασης, υλοποίησης απόφασης, η οποία ουδόλως έχει τεκμηριωθεί. Mm-hmm. Πρέπει κάθε διοικητική πράξη, και σαν τέτοια αναφέρομαι στην έκβαση της ιεραρχικής προσφυγής με την οποία οδηγήθηκε η τριμελής Υπουργική Επιτροπή την απόφαση να δοθεί η άδεια. Όταν λοιπόν παίρνει την απόφαση αυτή χωρίς τεκμηρίωση, ναι, χωρίς τη στήριξη από οποιοδήποτε σώμα, ούτε ακόμα και από το αρμόδιο σώμα, τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το Τμήμα Πολεοδομίας και Εγγύσεως, το οποίο ήταν σαφώς και σε όλη την πορεία αρνητικό. Ναι. Όταν ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους κατά νόμο, το ΕΤΕΚ, είναι αρνητικό, όταν η Πολεοδομιακή Αρχή είναι αρνητική, άλλοι φορείς, ο ΠΟΑΚ, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, το ΙΚΟΜΟΣ, η Φίλη της Λευκοσίας. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι όλοι εναντίον. Αυτό που διαρωτώ με τώρα είναι τι προέκυψε από τη χθεσινή βραδινή, από τη χθεσινή. Ναι, αυτό το ανέφερα, κύριε Αθανασίου, ακριβώς για να βάλουμε το σκηνικό, ναι, και οι ακροατές που δεν έχουν παρακολουθήσει. Ναι, να βέβαια. Ακριβώς στο Δημοτικό Συμβούλιο είπαμε, εντάξει, να δοθεί ο φάκελος αφού δεσμευόμαστε από τον νόμο. Mm-hmm. Όμως το θέμα είναι ευρύτερα πολιτικό. Και αναδείχθηκε και μια ευθύνη του Δήμου, γιατί δίνοντας το φάκελο, συμβάλλει, έστω και άθελα του, αλλά τηρώντας τις απαιτήσεις του νόμου, συμβάλλει σε κάποια πολύ αρνητική εξέλιξη, mm-hmm, σε μια εξέλιξη που είναι και αυθαίρετη. Γιατί με αυτή την επιχειρηματολογία περί απουσίας στήριξη της υπουργικής απόφασης από οποιαδήποτε τεχνική και επιστημονική πλευρά, mm-hmm, φτάνει τα όρια της αυθαιρεσίας τουλάχιστον. Πόσο όμως μπορεί να προκρίνει κάτι που είναι αυθαίρετο, να καλύπτει μάλλον? Δεν θα πω το απαισιόδοξο ότι έτσι γίνεται στην Κύπρο. Αυτό το έτσι γίνεται στην Κύπρο κάποια ώρα πρέπει να το ανατρέψουμε, ναι, και να πάμε σε ένα φυσιολογικό κράτος. Ναι. Γιατί το φυσιολογικό κράτος δεν είναι μόνο για τα γενικότερα θέματα του Κυπριακού που το αναζητούμε και στην εσωτερική λειτουργία. Ναι. Και εκεί ακριβώς αναλύθηκε στη χθεσινή συνάντηση, συνεδρία, ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου, mm-hmm, που παρέθεσε διάφορα στοιχεία για να κατηγορήσει τελικά το Δήμο ότι φταίμε εμείς, ναι, για το σχέδιο περιοχής, είναι εντυπωσιακή. Καταρχήν ο Υπουργός Εσωτερικών διετέλεσε επί μακρό δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο τη Πολεοδομική Επιτροπή του Δήμου, όταν συζητιόταν το σχέδιο περιοχή. Ναι. Αλλά το ίδιο το σχέδιο περιοχή δεν χρειάζεται να το παραμορφώνουμε και να μην το διαβάζουμε ολόκληρο. Γιατί αυτό έκανε ο Υπουργό. Παρέθεσε μια επιχειρηματολογία η οποία είναι εντελώ λασθασμένη. Ένα ακροατή ρωτάει, γιατί τόση αιμονή για το έκτρωμα στην Κινήρα από πλευρά Υπουργού Εσωτερικών? Κοιτάξτε, ο καθένας κάνει τις σκέψεις του, αλλά δεν μπορούμε να εμείς ως πολιτικό σώμα, ως σώμα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν αναλύουμε
Αυτό επαφίεται τον κάθε ένα από εμάς να διαρωτηθεί, όπως και ο ακροατής, ναι, το κατανοώ. Mm-hmm. Εμείς μπορεί να διαρωτούμαστε ή να μην διαρωτούμαστε, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί μια διοικητική πράξη να μην είναι τεκμηριωμένη και στην προσπάθεια της εντεκμηρίωσης να μην παρατίθενται λασφασμένα στοιχεία. Αυτό έγινε από την υπουργική πλευρά. Mm-hmm. Ο Δήμος προσπάθησε, θέτοντας ερωτήματα ήδη από τον περασμένο Γενάρη, γιατί μιλούμε για περιοχή ειδικού χαρακτήρα, έθεσε δια του Δημάρχου ερώτημα. Και τι γίνεται τώρα υπό το φως μιας τέτοιας οδηγίας που μας δίνεται να κλώσουμε την άδεια? Τι γίνεται με τις περιοχές ειδικού χαρακτήρα? Ένας χρόνος πέρασε και απάντηση δεν πήραμε. Μάλιστα. Γι' αυτό χθες, πέρα από τη διαδικασία, την μηχανιστική αν θέλετε, να δοθεί ο φάκελος, μετά την επόμενη συνεδρία μας που θα γίνει στις 26 του μήνα, ναι, και όπου θα ολοκληρωθεί η χθεσινή κουβέντα. Α, είναι σε εξέλιξη, ναι. Να σταλεί μια επιστολή στον Υπουργό, να ζητάμε διάλογο. Υπήρχαν προτάσεις μάλιστα και για διευρυμένο διάλογο, με διαφάνεια ανοιχτό. Μάλιστα. Γιατί όταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία και εμείς θεωρείται ότι ακολουθούμε, ναι, λοιπόν, αναδεικνύει το ρόλο των διαβουλεύσεων, δεν μπορεί ένα τέτοιο θέμα να κινείται ανάμεσα στην πολιτική δύναμη που έχει ένας υπουργός, η οποία είναι αντίθετη με τη γνώμη όλων των αρμοδίων φορέων. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, διότι αντιλαμβάνομαι ότι προς το παρόν είναι δεμένα τα χέρια σας. Και κλείνουμε με αυτό. Είναι δεμένα τα χέρια μας, αλλά κάποιοι τα αισθάνονται σφιγμένα σε γροθιά. Μπαναπή. Ότι αντιστεκόμαστε μέχρι τέλους. Ναι, αλλά το φάκελο θα στείλετε. Ναι, υπάρχει όμως η κοινωνία των πολιτών, τα μέσα, η δική σας συνδρομή, οι αναλυτές μπορούν να αναδείξουν και, κοιτάξτε, το είπαμε και χθες. Για μας το θέμα δεν φαίνεται να είναι ανεπηρέαστο από την προεκλογική συγκυρία. Δεν το κάνουμε εμείς προεκλογικό. Καταλαβαίνω. Είναι ο υπουργός που το κάνει με τη σπουδή του. Ουσιαστικά αυτό θα έπρεπε να εξεταστεί μετά τις εκλογές. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο υπουργός. Μάλιστα. Με χαρά του. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλος. Αλλά πρέπει να γίνει μια διαβούλευση να δούμε γιατί έχουμε τόση διαφορά θεμελία. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα τα ξαναπούμε για το συγκεκριμένο θέμα, αφού είναι σε εξέλιξη συζήτηση ευρύτερα. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Μας ενδιαφέρει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, κύριε Τσιμιλή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε για τη δυνατότητα να ακουστεί κάποια πληροφόρηση και να πούμε με την ευκαιρία ότι εμείς δεν φοβόμαστε το διάλογο. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Να καλέσουμε τον Υπουργό, γιατί τώρα μιλάω εγώ μόνος μου. Ναι. Τον κάλεσα τον Υπουργό, περιμένω. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.